Κόρκο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Παυλόπουλου και παρουσία του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνοντας από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος βγήκε μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του τόνισε ότι η συμμετοχή του στην κυβέρνηση στη σηματοδοτεί πρώτον τη σταθερή προσήλωση όλων και ιδίως του Αλέξη Τσίπρα στην Προοδευτική Συμμαχία και δεύτερον, αυτή η Προοδευτική Συμμαχία να προτάξει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στην οποία ο τουρισμός έχει καθοριστικό ρόλο. Να πούμε και να κλείσουμε αυτό, Αντριάννα, ότι από τις 6 Απριλίου συμμετέχει στην Προοδευτική Συμμαχία η Δημάρ στο πλαίσιο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος για συμπόρεση με το ΣΥΡΙΖΑ στη βάση προγραμματικής συμφωνίας που συνάφθηκε μεταξύ των δύο πλευρών. Κώστας Κουλά, να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του κ. Θεοχαρόπουλου. Αυτή η Προοδευτική Συμμαχία να προτάξει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στην οποία ο τουρισμός έχει καθοριστικό ρόλο. Η προγραμματική διακήρυξη ΣΥΡΙΖΑ ΔΗΜΑΡ αποτελεί τη βάση της συμφωνίας μας. Η κοινή μας στόχευση για μια ευρεία συμπαράταξη με συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων έθεσε τις βάσεις της συμπόρευσής μας. Στόχος μας, μια ισχυρή, μια μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη απέναντι στις συντηρητικές δυνάμεις Ελλάδα και Ευρώπη, στον νεοφιλελευθερισμό και στην ακροδεξιά. Προχωράμε μαζί για να προωθηθούν εφικτές, αριστερές λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Και με την Κάτια Αντωνιάδη θα δούμε το